Μειωμένη κατά 10% εμφανίζεται η τουριστική κίνηση την περίοδο της πρωτοχρονιάς σε σχέση με πέρσι. Παρά το γεγονός ότι οι κρατήσεις αγγίζουν το 90% στα ξενοδοχεία της Καβάλας, οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες εμφανίζονται προβληματισμένοι με την μείωση των βουλγάρων επισκεπτών. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Τις γιορτινές μέρες την περίοδο των Χριστουγέννων ως επιτοπλίστων ο κύριος όγκος επισκεπτών στην πόλη ήταν Έλληνες επισκέπτες από Αθήνα μέσω πρακτορείων και μεμονωμένοι αλλά και από άλλα μέρη της Βόρειο Ελλάδος. Την πρωτοχρονιά ο κύριος όγκος όπως κάθε χρόνο είναι Βαλκάνοι επισκέπτες. Το μεγάλο κομμάτι από βουλγάρικη αγορά μέσω πρακτορείων και από ρουμανική αγορά. Φέτος είχε το χαρακτηριστικό οι ζητήσεις την πρωτοχρονιά να μην είχαν τη δυναμική των προηγούμενων ετών. Βέβαια θεωρούμε ότι τελευταία στιγμή θα αυξηθούν οι πληρότητες και θα φτάσουμε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εμείς ως εμπορικός κόσμος προσδοκούσαμε κάτι καλύτερο για τις ημέρες αυτές τις γιορταστικές. Γι' αυτό και το λόγο έχουμε βάλει και πολλά εμπορεύματα στα μαγαζιά μας για να υπάρχει επάρκεια για τους καταναλωτές. Δυστυχώς όμως φέτος δεν ήταν η αναμενόμενη κίνηση όπως περιμέναμε. Υπάρχει μια υποτονικότητα στην αγορά και ίσως να είναι από τις ελάχιστες φορές που πλήττονται όλοι. Κοιτάξτε, η Καβάλα όπως γνωρίζουμε όλοι διαθέτει ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών για όλα τα βαλάντια. Οι τιμές είναι λογικές σε σχέση με άλλους προορισμούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και να ασχοληθούμε για ποιους λόγους δεν επιλέξανε ή δεν προτιμήσανε σαν πρώτο προορισμό την πόλη μας οι επισκέπτες, αυτό που κάνανε δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές. Φυσικά περιμέναμε τις τελευταίες μέρες του χρόνου και την κάθοδο των Βουλγάρων, να έρθουν οι Βούλγαροι τουρίστες. Ακούμε από τους ξενοδόχους ότι υπάρχει και εκεί μία πτώση μεγάλη. Κατά την γνώμη μου συντελεί στο ότι και οι Βούλγαροι έχουν ρίξει πολύ τις τιμές τους και εκεί μέσα στην εσωτερική αγορά για να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους τουρίστες και μέσα στη Βουλγαρία και να μην υπάρχει φυγή προς το εξωτερικό και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Οπότε φέτος έχουμε και το φαινόμενο των λιγότερων Βουλγάρων, πάντα κατά τα λεγόμενα των ξενοδόχων που δεν είναι οι πληρότητες ικανοποιητικές όπως είναι άλλες χρονιές. Προσδοκούμε φυσικά τις δύο εργάσιμες μέρες που έχουν μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου, τη σημερινή και την αυριανή, να υπάρχει μια καλύτερη κίνηση. Κόσμος βλέπουμε συνέχεια υπάρχει έξω και χτες υπήρχε αρκετός κόσμος. Φυσικά στρέφεται τις τελευταίες μέρες στις προετοιμασίες του εορταστικού τραπεζιού, όπως επίσης και για τα δώρα της τελευταίας στιγμής. Αυτό, όπως σας είπα, δεν είχαν τη δυναμική φέτος η βουλγάρικη αγορά όσον αφορά το κομμάτι των πρακτορείων αλλά και μεμονωμένων επισκεπτών, όπως τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει μία πτώση. Τώρα, αν θα είναι 10, θα είναι 20, είναι ανάλογο για το επάγγελμα. Όσο πιο δευτερεύουσα είναι μία ανάγκη, τόσο μεγαλύτερη είναι η πτώση. Δυστυχώς φέτος τα είδη πρώτης ανάγκης γίναν δευτερεύουσας και τα είδη δευτερεύουσας ανάγκης όπως είναι η ένδυση και η υπόδηση γίναν είδη πολυτελείας. Όταν ο κόσμος έχει να πορευτεί μόνο με το μισθό και τη σύνταξή του και δεν του έρχεται κάτι εξτρά όπως είναι ένα δώρο, δυστυχώς θα πορευτεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να καλύψει τις ανάγκες που δεν μπορούν να περιμένουν. Σήμερα θα μπει το επίδομα αλληλεγγύης σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες που το δικαιούνται. Περιμένουμε αυτό κάτι να πέσει στην αγορά και είμαστε με αισιοδοξία, περιμένουμε να γίνει ό,τι καλύτερο μπορούμε.